εκτόσεις, θα πούμε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα, δηλαδή του πυλός, και τελειώνουν στις 14 Νοεμβρίου. Σίγουρα τα πράγματα, λόγω των καταστάσεων και λόγω των κλεισίματων των μαγαζιών, σιγά σιγά είναι πεσμένα από πέρσι. Βέβαια, όταν οι τιμές πέφτουν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον στον κόσμο. Βέβαια, είναι συγκρατημένο σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι κατανοητό, το καταλαβαίνουμε. Πιστεύω ότι γύρω στο 30-40% υπάρχει μια πτώση στα καταστήματα μας. Σίγουρα υπάρχει μεγάλος φόβος και για το lockdown που θέλουμε να το αποφύγουμε. Αν γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα ένα δεύτερο lockdown είναι πολύ πολύ δύσκολο για να ανταπεξέλθει οποιοδήποτε κατάστημα. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προέχει και η υγεία μας. Και ό,τι μας πούνε πλέον θα το κάνουμε κι εμείς. Κύριε Ζήτουλα, έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορετική συμπεριφορά των καταναλωτών όταν μπαίνουν στο μαγαζί? Παίρνουν κάτι γρήγορα και φεύγουν, δοκιμάζουν όπως παλιά, ρωτούν, συζητούν? Ο τρόπος αγοράς κάθε πελάτη δεν έχει αλλάξει. Απλώς προσπαθούμε να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Φοράμε πλέον μάσκες όλοι, δεν το συζητάμε αυτό. Και προσέχουμε εμείς πάντα ό,τι δοκιμάζεται να το απολυμμένουμε μετά. Να το ατμίζουμε με έναν ατμόν καθαριστή που πραγματικά δηλαδή είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εμείς για την υγεία των καταναλωτών μας, των εργαζόμενων μας και εμάς των ίδιων. Εσείς θα κάνετε αγορές? Όλο κάτι παίρνουμε. Έχει εκδόσεις. Ενώ εγώ την εκδόση θα έχει πάει κάθε μαγαζί. Εγώ θα αγοράσω. Τι θέλεις να πάρεις? Παπούτσια, ρούχα, μονιάδικα. Έχεις κοιτάξει τη μέσα στα μαγαζιά εδώ της Τρίπολης? Δεν έχω βγει ακόμα, όμως θα βγω. Θα ψωνίσεις από κάποια... Και στην Αθήνα και εδώ. Θα ψωνίσεις από κάποια μαγαζιά ή θα σκεφτείς και τις ηλεκτρονικές αγορές? Όχι, ηλεκτρονικές όχι, δεν μου χρειάζεται. Τι άλλο? Γιατί δεν επιλέξεις την Αθήνα λοιπόν για να ψωνίσεις και όχι την Τρίπολη, όπως μας είπες? Θα πάω και Αθήνα. Δεν ξέρω, μου αρέσει η Αθήνα, ψωνίζω εκεί συνήθως. Αλλά και εδώ Τρίπολη. Έχει ωραία πράγματα. Έχει αρκετά για πολύ. Έχει νέους ανθρώπους σαν και εσένα, την νεολαία που ντύνεται μοντέρνα? Ναι, υπάρχουν αρκετοί. Βασικά όλοι. Όχι όλοι, εντάξει. Έχει οικονομικά προϊόντα. Έχει, ναι. Και οικονομικά και πάρα πολύ καλά. Η κατάσταση που επικρατεί σας επηρεάζει στο να κάνετε αγορές? Ναι. Σας επηρεάζει είτε οικονομικά είτε ψυχολογικά στο να κάνετε αγορές? Ψυχολογικά μόνο. Τώρα εγώ με τις μάσκες κάω, δεν μπορώ. Τη φοράω αναγκαστικά. Μακάρι άμα μου χρειαστεί κάτι να μπορέσω να βοηθήσω την τοπική οικονομία. Γιατί το κακό είναι ότι μένουν επαρχία και πηγαίνουν σε άλλες πόλεις να ψωνίσουν χωρίς να υποστηρίζουν τα μαγαζιά του εδώ εμπορικού συλλόγου. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά και γεροί. Είμαστε ξένοι, Θεσσαλονίκοι. Δεν πάμε πάνω για ψώνια. Ψωνίζουμε από εδώ γιατί μένουμε εδώ. Τα πράγματα που μένουμε. Υπάρχουν ποιοτικά προϊόντα εδώ στην αγορά της Τρίπολης? Καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές, πολύ ποιοτικά προϊόντα. Πιστεύω ότι είναι κρίμα να φεύγεις από τον τόπο που μένεις και να ψωνίζεις από κάπου αλλού από τη στιγμή που μπορείς να βρεις πράγματα και καλής ποιότητας και στην τελική στηρίζουμε τον τόπο που μένουμε. Τώρα με τη μάσκα, τον κορονοϊό, την πανδημία, γίνεστε λίγο πιο διστακτικές στο να βγείτε να κάνετε τα ψώνια σας? Όχι. Άμα τηρείς τα μέτρα, φοράς τη μάσκα, πάρεις το αντισηπτικό στα χέρια σου, ζητάς την άδεια του καταστηματάρχη να ακουμπήσεις το προϊόν και έχεις πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω. Έχετε περιορίσει τις αγορές σας λόγω της κατάστασης που επικρατεί με όλη αυτή την αβεβαιότητα? Πάντοτε ήμουν ασυνετή. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα σχετικά με το αν υπάρχει κορονοϊός ή όχι. Αν θέλω να ψωνίσω, θα ψωνίσω. Αυτό. Επιλέγετε την περίοδο των εκτόσεων για τις αγορές σας? Όχι. Άμα θελήσω κάτι και να μην είναι περίοδος εκτόσεως, θα το ψωνίσω. Δεν υπάρχει λόγο να περιμένω τις εκτόσεις. Καλή σας μέρα. Δεκαήμερο εκτόσεων λοιπόν. Να μας πείτε λίγο πώς κινείται ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει κάνει αγορές? Ναι, καλημέρα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο και εντάξει, έχει μια κίνηση ο Νοέμβριος, όχι βέβαια τα περσινά δεδομένα, αλλά γίνεται έτσι μια κίνηση. Υπάρχει ενδιαφέρον. Η μείωση σε ποιο ποσοστό πιστεύετε ότι ανέρχεται? Πώς? Η μείωση έτσι, του τζίρου ή της κατανάλωσης σε ποιο ποσοστό είναι? Η μείωση είναι τουλάχιστον 30-35%. Του τζίρου αυτές τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Τώρα ζούμε κάτω από την ανασφάλεια του lockdown, όμως πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά. Να δούμε λίγο
πρώτο και κύριο είναι το υγειονομικό θέμα. Να βγούμε από αυτή την κρίση όσο το δυνατόν με λιγότερα προβλήματα. Για να ενημερώσουμε και τους καταναλωτές, υπάρχει έκπτωση, προσφορά τέλος πάντων σε αυτό το δεκαήμερο σε όλα τα προϊόντα και, και στην νέα κολεξιόν? Όχι, δεν υπάρχει. Σε όλα, όλες οι εταιρείες έχουν αναρτήσει στα site τις εκπτώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς. Και παντού γίνεται αυτό. Δεν έχει την έννοια των ολικών εκπτώσεων και εγώ πιστεύω ότι αυτό το δεκαήμερο πρέπει να εκλείψει, διότι δεν έχει να προσφέρει πολλά πράγματα στον καταναλωτή ούτε στους επαγγελματίες. Οι εκπτώσεις είναι εκπτώσεις, πρέπει να γίνονται δύο φορές το χρόνο, όταν γίνονται με Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και αυτό δεν έχει νόημα τώρα. Περισσότερο μπερδεύει παρά δημιουργεί καλύτερα δεδομένα. Σε ένα ενδεχόμενο νέο lockdown, πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις, θα κρατήσουν, πιστεύετε? Κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, χρειάζεται να έχεις οπωσδήποτε ένα κεφάλαιο στήριξη να στηρίξεις την επιχείρησή σου. Αν δεν το έχεις, υπάρχει πρόβλημα. Ένα άλλο ζήτημα είναι αν έχεις ή δεν έχεις ιδιώκτη το μαγαζί. Αν έχεις ιδιώκτη το κατάστημα, ιδιώκτη την επιχείρηση, είναι πιο εύκολο να αντέξεις. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τόσο απλά. Και αν δεν έχεις το κεφάλαιο κίνησης, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Γιατί σίγουρα, όταν κλείσαμε δύο μήνες, Μάρτιο-Απριλίο, όλοι γράψαμε ζημιές. Δεν νομίζω ότι... μιλάω για το λιανικό εμπόριο, έτσι. Δεν μιλάω ούτε για σούπερ μάρκετ, ούτε για το λιανικό εμπόριο. Όλοι γράψαμε ζημιές. Αυτές τις ζημιές ποιος θα τις καλύψει? Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται κάποια κεφάλαια κίνησης. Ελπίζω ότι θα δοθούν και άλλα χρήματα ως στήριξη, ειδικά εκεί που πρέπει, σε επιχειρήσεις που πλήγησαν περισσότερο. Πιστεύουμε ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι μόλις βρεθεί το εμβόλιο θα αρχίσουμε λίγο να χαλαρώνουμε. Η κανονικότητα δεν θα έρθει αμέσως, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει. Ο κόσμος είναι διαφορετικός λόγω της κατάστασης που επικρατεί, έχει περιορίσει τις αγορές του περισσότερο, είναι διστακτικός ώστε να προσφέρει. Τουλάχιστον οι γυναίκες θέλουν να καταναλώσουν και αισθάνονται πολύ ωραία όταν καταναλώνουν και αλλάζει και η ψυχολογία τους προς το καλύτερο. Όχι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι, δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά σε αυτό. Εκλογές λοιπόν και στον Εμπορικό Σύλλογο σε λίγες μέρες. Πότε θα είναι, να μας πείτε, οι εκλογές και ποιοι, αν θα γνωρίζουν, ψηφοδέλτια θα είναι υποψήφιοι? Οι εκλογές του Εμπορικού Σύλλογου θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου. Θα πραγματοποιηθούν αυτή την ημερομηνία. Εάν δεν έχουμε κάποιο γενικό lockdown, καταλαβαίνετε ότι μετά θα μεταφερθούν σε κάποια άλλη ημερομηνία. Οι υποψήφοι σχεδόν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο. Βέβαια, όποιος θέλει μέχρι εκείνη την ημερομηνία μπορεί να δώσει συμμετοχή για να είναι στο ψηφοδελτίο μας. Οι καταναλωτές, έστω και διστακτικά, έχουν ξεκινήσει αγορές. Ποια είναι η αίσθησή σας, τι αντιλαμβάνεστε από τον κόσμο? Θα κινηθεί έτσι να κάνει τις αγορές του? Όσο αλλάζει ο καιρός και χειμωνιάζει, πάντα χρειάζεται κάποια πιο βαριά ρούχα, τα οποία τα έχει ανάγκη, και βγαίνει και τα ψωνίζει. Πλέον μιλάμε για αγορές μόνο αυτά που έχουμε ανάγκη. Όχι κάποιο δεύτερο, τρίτο ρούχο ή παπούτσια, έτσι που για τη βόλτα μας έξω, γιατί βλέπουμε και τα καταστήματα κλείνουν νωρίς της εστίασης. Πώς αντιλαμβάνεται η αγορά και όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από χθες, πώς έχουν επηρεάσει? Σίγουρα στην ψυχολογία του κόσμου επηρεάζουν. Και βλέποντας τον κόσμο να περπατάει και έξω πλέον με μάσκες, αλλάζει η ψυχολογία. Είναι ένα μέτρο το οποίο θέλουμε να περάσει γρήγορα, εύκολα να το συνηθίσουμε. Ας είμαστε καλά στην υγεία μας, πάντα το λέω αυτό, και θα δούμε. Τα μέτρα στήριξης όσον αφορά τις επιχειρήσεις? Πάντα ζητάμε παραπάνω μέτρα. Είναι μεγάλο το πλήγμα των επιχειρήσεων, ύστερα από το lockdown το γενικό που είχαμε την άνοιξη. Χρειάζεται σίγουρα φοροελάφρυνση κάθε κατάστημα, κάποια επιδότηση για τις ασφαλιστικές προσφορές, για τα ενίκια του. Είναι βαρύ το φορτίο που πρέπει να σηκώσει κάθε επιχειρηματίας. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί κόσμος στην πόλη μας δουλεύει μέσα στα καταστήματα, είναι πάρα πολλές οικογένειες και πραγματικά δεν θέλουμε κανένα κατάστημα να κλείσει, να δούμε κανέναν άνεργο στην πόλη μας από τα καταστήματα. Κινδυνεύουν με επιχειρήσεις? Έχετε τέτοια εικόνα? Βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα ότι έχουμε ολικό lockdown.
τα πράγματα εδώ πέρα είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν γενικευτεί αυτό, ότι δεν θα κλείσουμε κι εμείς.